Καλησπέρα, Ισότη Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σία. Ένας βιοκλιματικός ποδηλατόδρομος, μήκους 2 χιλιόμετρων, παραδόθηκε λοιπόν στους κατοίκους του Γέρακα. Στόχος του Δήμου είναι να προωθήσει έμπρακτα τη βιώσιμη μετακίνηση και να κατεβάσει τους πολίτες από τα αυτοκίνητα, κάτι που φαίνεται πως καταφέρνουν. Σιγά-σιγά τα καταφέρνει. Να πούμε ότι στα πλάνα είναι στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων εκεί στο Δήμο Παλίνης που θα συνδέει όλα τα δημοτικά διαμερίσματα μεταξύ τους πολλών χιλιομέτρων. Όλα αυτά όμως γίνονται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και ακριβώς ανάλογες χρηματοδοτήσεις μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ελληνικοί Δήμοι, μικροί και μεγάλοι, προκειμένου να προωθήσουν τη βιώσιμη μετακίνηση. Όσο για τη χρήση του συγκεκριμένου ποδηλατόδρομου, όπως θα δούμε, οι πρώτοι που έσπευσαν να τον αξιοποιήσουν είναι οι μαθητές, οι οποίοι κινούνται πλέον με ασφάλεια πάνω στα ποδηλατά τους. Το κουδούνι σημαίνει τη λήξη των σχολικών μαθημάτων. Οι μαθητές κατευθύνονται προς την έξοδο, ξεπαρκάρουν τα ποδήλατά τους από τον ειδικό χώρο στάθμισης ποδηλάτων που υπάρχει μέσα στο χώρο του σχολείου για να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους μέσω του νέου ποδηλατόδρομου που μόλις παραδόθηκε στο Γέρακα του Δήμου Παλίνης. Ένας βιοκλιματικός ποδηλατόδρομος φτιαγμένος από ψυχρά υλικά, ώστε να μην υπερθερμαίνεται το καλοκαίρι, μήκους 2 χιλιόμετρων, ένας ποδηλατόδρομος που ενώνει σχολικά συγκροτήματα με αθλητικούς χώρους και το κέντρο της πόλης, καταργώντας έτσι το αυτοκίνητο για τις μικρές τουλάχιστον διαδρομές. Ένα παιδί χωρίς επίβλεψη από τον γονιό του να μπορεί να μεταφερθεί από το σχολείο προς ένα αθλητικό κέντρο ή το ανάποδο. Μπορεί κανείς να κάνει μια ευχάριστη διαδρομή και να έρθει από διάφορα σημεία της πόλης που εξυπηρετούνται από τον δρόμο αυτό με τα πόδια στην πόλη, και επομένως να αφήσει το αυτοκίνητο λιγάκι στο σπίτι, να βγει να αθληθεί. Κατά συνέπεια, καλύπτει πολλές ανάγκες των κατοίκων. Οι νέοι, που είναι και οι βασικοί χρήστες του ποδηλατόδρομου, αξιολογούν θετικά το έργο, ωστόσο εντοπίζουν ελλείψεις αλλά και λειτουργικά προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι το σχέδιο. Πρέπει περισσότερο να επικεντρώνεται στις κατοικημένες περιοχές και εκεί πέρα που μένουν τα παιδιά, ώστε να μπορούν να επιστρέφουν το σπίτι τους. Και θέλει και θεωρώ λίγο καλύτερη αρχιτεκτονική. Πράγματι, είναι πολύ χρήσιμο. Πολλά παιδιά περνάνε κάθε μέρα με το ποδήλατο από εδώ. Ένα θέμα πιστεύω είναι με τα αμάξια, γιατί παρκάρουν πάνω στον ποδηλατόδρομο και είναι αρκετά ενοχλητικό. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι ο επόμενος στόχος είναι να ενωθεί η Παλίνη με το Γέρακα με ποδηλατόδρομο και να ενισχυθεί και η ασφάλεια. Ενώ είναι έτοιμος να διεκδικήσει εκ νέου ευρωπαϊκά κονδύλια για μεγάλες κλίμακες βιοκλιματικές αναπλάσεις στην πόλη αλλά και για δράσεις βιώσιμης κινητικότητας, στέλνοντας έτσι και ένα μήνυμα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και των μικρών Δήμων σε ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδότησης. Το έργο στο οποίο πατάμε τώρα και για το οποίο μιλάμε είναι ακριβώς με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην πόλη. Υπάρχουν εργαλεία και τρόποι, αρκεί να τα ψάξει κανείς, αλλά να έχει έτοιμους τους φακέλους και προγραμματισμό για την πόλη, ώστε να μπορεί στη συνέχεια, όταν προκύπτουν τα προγράμματα και οι δυνατότητες χρηματοδότησης, να είναι έτοιμος ακριβώς να εντάξει αυτά τα έργα και να τα εκτελέσει και να τα αποδώσει τελικά στην κοινωνία.